Καλησπέρα, καλησπέρα. Πράγματι, βρισκόμαστε στο Μικρολίμανο, στην καρδιά του Πειραιά, στο πιο ωραίο σημείο της Αττικής. Ολυμπιακός και Νότιχαμ συναντώνται σήμερα όχι για να αγωνιστούν, αλλά για να δειπνήσουν μαζί σε ένα άκρος ερυθρόλευκο δείπνο, το οποίο οργάνωσε φυσικά ο ιδιοκτήτης των δύο ομάδων, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, τον οποίο αναμένουμε μάλιστα από λεπτό σε λεπτό. Ο κ. Μαρινάκης έρχεται, από ό,τι μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ήδη οι ποδοσφαιριστές των δύο συλλόγων, και του Ολυμπιακού και της Νότιχαμ, έχουν πάρει θέσεις στο μαγαζί που θα γίνει το δείπνο. Μάλιστα, υπάρχει μια έτσι ιδιαίτερη απόφαση των ανθρώπων του Ολυμπιακού και της Νότιχαμ να καθίσουν μπερδεμένοι, να μην χωριστούν οι ομάδες ή μεν από εδώ ή μεν από ιδέα από εκεί. Και οι διοικήσεις των δύο συλλόγων και οι ποδοσφαιριστές κάθονται στα ίδια τραπέζια, γιατί Ολυμπιακός και Νότιχαμ έχουν πλέον δεσμούς άρρηκτους και αραγείς, τους οποίους θα διατηρήσουν και για τα επόμενα χρόνια. Ούτως ή άλλως, θυμίζουμε ότι την Τρίτη υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλικό παιχνίδι στο Γιώργιο Καραϊσκάκη στις 9.30. Ήδη ο κόσμος έχει ανταποκριθεί εντυπωσιακά στο κάλεσμα των ποδοσφαιριστών και του Ολυμπιακού και της Νότιχαμ. Ευχάριστο λοιπόν είναι το κλίμα εκεί στο Μικρολίμανο και μεταξύ των δύο ομάδων. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε και σε επόμενες εκπομπές μαζί σου, Νίκο Κότση, όταν θα έχει φτάσει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.